μακάριστη και έγινε στερεφή. Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Πρεσβείας, αλλά και εκπρόσωποι των πολιτικών, των στρατιωτικών και των αυτοδιοικητικών αρχών, κυρίες και κύριοι, είμαστε σήμερα εδώ γιατί η Ελλάδα ξέρει να τιμάει τα παιδιά της που έδωσαν τη ζωή τους σε δύσκολους καιρούς για τα ιδανικά της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Είμαστε εδώ γιατί δεν ξεχνάμε. Και θα είμαστε εδώ κάθε φορά που η υποχρέωση, η ιερή μνήμη μας καλεί. Είναι ένα από τα πολλά εγκλήματα, από τα δεκάδες, από τα εκατοντάδες εγκλήματα πολέμου που έγιναν από τις δυνάμεις κατοχής τις θλιβερές εκείνες χρονιές για τη χώρα μας, όπως και για όλη την Ευρώπη. Είναι το αποτέλεσμα της ιδεολογίας του φασισμού, θεωρεί ότι κάποιοι άνθρωποι είναι ανώτεροι από τους άλλους, που θεωρεί ότι ο διαφορετικός, ο άλλος, είναι κατώτερος και πολλές φορές αυτός ο κατώτερος πρέπει να εξαντώνεται. Αυτές οι ιδεολογίες, αυτές οι πολιτικές έχουν αφήσει ισχυρά σημάδια σε όλη την Ευρώπη και οφείλουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές. Η χώρα μας, όπως όλοι γνωρίζουμε, τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται σε μια πολύ ιδιόμορφη κατάσταση που χωρίς να έχει ευθύνη για πολέμους που διεξάγονται στην περιοχή μας υφίσταται τις συνέπειες αυτών των πολέμων. Υποδεχόμαστε δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες δυστυχισμένους, κατατρεγμένους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν τη χώρα μας ως ένα πέρασμα για μια πιο ασφαλή και ειρηνική ζωή. Παρά τις δυσκολίες που περνάει ο λαός μας, η χώρα ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις υποχρεώσεις της απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που έχουμε υπογράψει αλλά και σύμφωνα με τις αρχές της ανθρωπιάς. Και τηρούμε τις υποχρεώσεις μας όταν άλλες χώρες της Ευρώπης δεν τις τηρούν. Είναι αυτό το περίσσευμα ανθρωπιάς του λαού μας που μας κάνει να είμαστε υπερήφανοι και να δηλώνουμε με στεντόρια φωνή ότι οι ιδέες της αλληλεγγύης, της αδελφοσύνης, σε αυτή τη μικρή γωνιά της Ευρώπης έχουν ακόμα σημασία. Αιωνία η μνήμη στους 212 πατριώτες, θα τους θυμόμαστε πάντα και κυρίως θα κάνουμε αυτό που χρειάζεται για να μην υπάρξουν άλλα αθώα θύματα. Να είστε καλά. Κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριοι εκπρόσωποι των στρατιωτικών υπηρεσιών, κυρίες και κύριοι, έχει δίκιο ο κύριος Υπουργός, λέγοντας και θέλοντας να θυμίσει για ποιο λόγο είμαστε πάλι εδώ. Είμαστε πάλι εδώ για να θυμόμαστε. Είμαστε πάλι εδώ για να παραδειγματιζόμαστε. Είμαστε πάλι εδώ για να θυμόμαστε τους νεκρούς μας. Είμαστε πάλι εδώ για να μπορούμε μέσα από τη μνήμη και την ιστορία να κατανοούμε ότι τους νεκρούς μας
δεν τους αφήνουμε σε κανέναν άλλον. Ότι οι νεκροί μας, όπου και αν ανήκαν, είναι νεκροί του τόπου μας, είναι οι νεκροί μας. Είναι αυτοί που πάντοτε πίστευαν και πιστεύουν ότι αυτός ο τόπος είναι ένας τόπος καθηγιασμένος. Είναι ένας τόπος που συνεχώς μαρτυρά τους αγώνες και το αίμα για να θεμελιώσουμε σήμερα αυτή τη χώρα, αυτή την πατρίδα. Κύριε εκπρόσωπε της κυβέρνησης, κύριε εκπρόσωπε του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι εκπρόσωποι των αντιστασιακών οργανώσεων, κύριοι εκπρόσωποι των αυτοδιοικητικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών πόλεων και νομών της Πελοποννήσου, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά βρισκόμαστε μπροστά σε έναν τόπο τιμής και μνήμης ενός από τα πολλά ολοκαυτώματα, ενός από τα πολλά απεχθή εγκλήματα των χιτλερικών στρατευμάτων κατά τα χρόνια της κατοχής. Και στεκόμαστε όλοι μας με διάθεση να μην ξεχνάμε, αλλά δεν το καταφέρνουμε πολλές φορές. Και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Πολλές φορές εστιάζουμε σε κάποια φαινόμενα που μας αποπροσανατολίζουν. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ. Αξιότιμη κύριε Περιφερειάρχα. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε. Αξιότιμη πολίτες της Μεγαλόπολης. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ. Ich bedanke mich dafür, dass ich heute als Gast an diesem mahnenden Ort des Gedenkens anwesend sein darf. Ich bedanke mich ebenfalls dafür, dass ich als ständiger Vertreter des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in AG einige Worte an Sie richten darf. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να παραστώ σήμερα ως επισκέπτης αυτόν τον χώρο μνήμης. Σας ευχαριστώ επίσης που μου επιτρέπετε να σας απευθύνω δύο λόγια ως επιτεταμένος του πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα. Angesichts der fürchterlichen Verbrechen, die Angehörige der eigenen Nation hier vor 73 Jahren angerichtet haben, ist es eine umso größere Ehre, heute zu Ihnen zu sprechen. Ενώπιον του πληκτού εγκλήματος που μου εθνείς μου διέπραξαν εδώ πριν 73 χρόνια, είναι ακόμα μεγαλύτερη τιμή για μένα που με επιτρέπεται να απευθύνω αυτόν τον χαιρετισμό. Soldaten der Wehrmacht haben hier am 24. Februar 1944 über 200 Menschen brutal ermordet. Στρατιώτες της Wehrmacht δολοφόνησαν χωρίς ηχτό περισσότερους από 200 ανθρώπους την 24. Φεβρουαρίου 1944. Für dieses von Deutschen begangene Unrecht entschuldige ich mich. Ich entschuldige mich auch im Namen der Bundesrepublik Deutschland und möchte Ihnen versichern, dass wir Deutschen diese historische Verantwortung gegenüber den griechischen Völkern übernehmen. Για αυτή την από Γερμανούς διαπραχθής αδικία ζητώ συγχώρεση. Ζητώ επίσης συγχώρεση εξ ονόματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς οι Γερμανοί δεν θα ξεχάσουμε την ιστορική αυτή ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό. Κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, η ιστορία συνιστά άσκηση μνήμης μέσω της οποίας το παρελθόν μεταφέρεται στο παρόν και επεκτείνεται στο μέλλον. Στη μακραίωνα ιστορία του ελληνισμού,
ο λαός μας ανέδειξε εκτός των άλλων ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που τον τοποθέτησε, θα έλεγα, σε εκείνους τους λαούς που έδωσαν αίμα και θυσίες για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Αυτό το στοιχείο είναι η αντίσταση προς όλους αυτούς που επιβουλεύτηκαν και επιβουλεύονται την ανεξαρτησία της πατρίδας, την ελευθερία των πολιτών και τη δημοκρατία. Της πολιτείας, της κυβέρνησης, της Ελληνικής Βουλής, του θεσμού της αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού που παρευρίσκεστε, αγαπητοί φίλοι και συγγενείς των θυμάτων, σας μεταφέρω τη βαθιά συγκίνησή μου και την ιδιαίτερη τιμή που αποτελεί για το Εθνικό Συμβούλιο η παρουσία μας εδώ. Ο πρόεδρος του, η εμβληματική αντιστασιακή προσωπικότητα της χώρας, ο Μανώλης Ογλέζος, η Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου και όλη η Συντονιστική Επιτροπή σας μεταφέρουν το χαιρετισμό τους σε αυτόν τον τόπο θυσίας και μαρτυρίου. Λήξη. Εθνικός ύμνος.